Θα μιλήσουμε για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο και ειδικά στο κομμάτι που αφορά τον Άρη με ένα δικηγόρο πολύ γνωστό εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιός είναι ο άνθρωπος και είναι και μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αν δεν κάνω λάθος, όλα αυτά. Σε όλα αυτά είναι ο κύριος Αλέξης Αδαμίδης. Τι κάνετε, κύριε Αδαμίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσά. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Ξέχασα κάποια από τις ιδιότητές σας, δεν νομίζω. Σ' είπα όλες. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω πως είναι εντάξει. Ως νομικός σύμβουλος της Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού συμμετέχω στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Ναι, δεν είστε μόνος, ήσασταν αρκετοί νομικοί. Στην Νομοπαρασκευαστική είμαστε 15 νομικοί. 15, Και ο καθένας, εξηγήστε μας έτσι, γιατί ακούμε τώρα συνέχεια το τελευταίο διάστημα νομοπαρασκευαστική. Ο καθένας δηλαδή παίρνει από ένα κομμάτι. Περίπου, ναι. Κάνει την εισήγησή του, βάσει βέβαια κάποιων αρχών και βάσει κάποιων του κυβερνητικού προγράμματος. Ναι. Και βάσει παρεμβάσεων και συζητήσεων που έχουν γίνει με συντριπτική πλειοψηφία των φορέων που συμμετέχουν και τους αφορά, καταλήγουμε σε ένα σχέδιο νόμου. Μάλιστα. Και είναι βέβαια μισθή η συμμετοχή, έτσι αυτό να το τονίσουμε, γιατί σε παλιότερες εποχές, ναι, πριν 2-3 χρόνια, οι αμοιβές ήταν πολύ υψηλές για τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής. Από πέρσι όμως είναι αμοιστή. Α, μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό να το λέτε, γιατί φαντάζομαι ότι θα ακούει ο κόσμος τώρα και θα λέει ότι να, 15 δικηγόροι, να ορίστε, παίρνουν από εκεί. Πρόκειται να σας πω την αλήθεια ότι μέχρι την προηγούμενη νομοπαρασκευαστική, δηλαδή πριν μέχρι το τέλος του 2014, οι αμοιβές ήταν της τάξης των 3.000 ευρώ για καθέναν. Μάλιστα. Ενώ τώρα είναι αμοιστή για όλους. Και δεν είναι και μια απλή διαδικασία, αν καταλαβαίνω, δηλαδή είναι κάτι το οποίο... Την υπόθεση του νομοσχεδίου την δουλεύουμε, πραγματικά πιστέψτε το, από το καλοκαίρι του 2015. Με συνεδριάσεις περίπου 4 ώρες, ναι, 2 φορές την εβδομάδα. Τον τελευταίο καιρό είναι μέχρι και 3 φορές την εβδομάδα και οι συνεδριάσεις ξεπερνούν τις 6 ώρες. Α, μάλιστα. Η κάθε μία. Πλέον έχετε καταλήξει. Μιλάμε, ναι, για ένα νόμο, και μιλάμε, κύριε Σαββόπουλε, για ένα νόμο πλαίσιο, ναι, για τον αθλητισμό που πιάνει όλα τα θέματα. Έτσι. Καλά, εννοείται. Είναι και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, είναι και τα προνόμια των αθλητών, είναι και οι διαιτησίες, είναι και οι φορείς, είναι και όλα τα αθλήματα, είναι πάρα πολλά θέματα. Ο ισχύον αθλητικός νόμος, αυτός που θα αντικατασταθεί με το καλό εφόσον ψηφιστεί ο καινούργιος αθλητικός νόμος, είναι αυτός που το 27-25 του 90, το παλιό. Αυτός είναι ο ισχύον αθλητικός νόμος, κατά βάση. Ναι. Δηλαδή εσείς έρχεστε τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε να αλλάξετε, όχι όλων φαντάζομαι, τον ολόκληρο τον αθλητικό νόμο, αλλά στα περισσότερα κομμάτια του, σωστά. Ναι, νομίζω ότι παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καινούργια, να διαμορφώσουμε ένα καινούργιο πλαίσιο αθλητισμού με βάση τις καινούργιες συνθήκες οι οποίες έχουν αλλάξει στον αθλητισμό φυσικά και με βάση βέβαια τις ανάγκες που μας έχουν διατυπώσει όλοι οι φορείς και ενδιαφερόμενοι. Και τον έχετε παραδώσει πλέον, αυτό το σχέδιο νόμου είναι πλέον στα χέρια του κυρίου Κοντονή. Κατά μεγάλο ποσοστό, ναι. Δηλαδή κατά ένα ποσοστό πάνω από το 80%. Πάνω από το 80%, άρα στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αδαμίδη, δεν θα πάει αμέσως σε διαβούλευση. Θα το εξετάσει ο κ. Κοντονής, ο οποίος είναι και δικηγόρος, είναι νομικός ο άνθρωπος. Να μην το ξεχνάμε. Ναι, και... θα συζητήσουμε. Το θέμα στο τέλος πάλι θα το συζητήσουμε, θα το θέσουμε, να δούμε και τις λεπτομέρειες. Και συνέχεια είναι μια διαδικασία μέχρι την ψήφισή του που θα ξεπεράσει τους 2 μήνες. Περίπου στους 2 μήνες. Α, περίπου στους 2 μήνες. Μπορεί δηλαδή να κάνει δηλαδή, και ο... Ναι, γίνεται στη διαβούλευση, στη συνέχεια πηγαίνει στις νομοπαρασκευαστικές, στην Επιτροπή Νομοθετικών Υποθέσεων, περνάει το λογιστήριο του κράτους, από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής για τον έλεγχο της ταυματικότητας. Ναι. Έχει αρκετή διαδικασία. Μάλιστα. Άρα μας λέτε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι θα χρειαστούμε ένα δίμηνο ακόμη, τουλάχιστον. Μέχρι την ολοσκερή και πλήρη ψήφισή του, ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Περίπου τόσο. Βέβαια, τον Άρη τον ενδιαφέρει περισσότερο αυτό το κομμάτι, αυτή η πρόβλεψη που έχετε κάνει, και εσείς θα μας πείτε αν έχετε κάνει και αν υπάρχει στο νέο σχέδιο νόμου, για τις ομάδες που υποβιβάζονται στη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή σε ερασιτεχνική κατηγορία, και τι γίνεται όταν με το καλό επιστρέφουν πλέον σε επαγγελματικές κατηγορίες. Τι γίνεται δηλαδή με τα χρέη, αν αναβιώνουν και τι ακριβώς θα ισχύει πλέον με το νέο νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, να σας πω λίγο. Ο Άρης έχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι διτό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το ένα αφορά την ισχύουσα νομοθεσία για την οποία είναι υπεύθυνη να κρίνει
η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή και την οποία θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω. Ναι. Έτσι, δεν είμαι μέλος, δεν έχω. Εντάξει, είχαμε χθες τον κύριο Αρκούδη, εδώ μας είπε την άποψή του. Ναι. Ωραία, πολύ καλά. Ο κύριος Αρκούδης γνωρίζει αρκετά καλά τα πράγματα και από κοντά. Και το δεύτερο πρόβλημα που έχει ο Άρης είναι πραγματικά με το καινούριο νομοθετικό καθεστώς. Το αν είναι πρόβλημα ή όχι, αυτό να το δούμε στην πορεία. Απλά να σας πω και να ξεκαθαρίσω, γιατί νομίζω ότι και ο κόσμος θέλει να ακούσει και ξεκάθαρες απόψεις και όχι ήξεις αφήξεις κτλ. Είναι ότι υπήρξε παρέμβαση στη χθεσινή συνεδρίασή μας και από τον Υπουργό Αθλητισμού τον κύριο Κοντονική, από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού τον κύριο Συναντινό, με τη σημείωση ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν προβλέψουμε για τις εκαθαρίσεις και για την ίδρυση νέων ανωνύμων εταιριών ή την αναβίωση των παλιών, θα πρέπει να φροντίσουμε να τηρηθεί, να μην προκαλέσουμε εκπλήξεις ευχάριστες ή δυσάρεστες στις ομάδες που συμμετείχαν στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα. Να τηρηθεί δηλαδή μια ισονομία και μια ειρήνευση όσον αφορά τη διαδικασία του πρωταθλήματος, γιατί είναι κατανοητό ότι οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, σε όποιο πρωτάθλημα, σε κάθε κατηγορία εννοώ, έχουν κάνει ένα προγραμματισμό και δεν μπορούμε εμείς να έρθουμε στο τέλος του πρωταθλήματος και να τον ανατρέψουμε. Πολλό δε μάλλον όταν η πορεία κάποιων από αυτές τις ομάδες είναι και επιτυχημένη. Έτσι. Ναι, σωστά. Άρα στην ουσία αυτό κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι ό,τι και αν αποφασίσουμε, ό,τι και αν προταθεί ως σχέδιο νόμου, δεν θα προκαλέσει κανένας είδους ανατροπή, έκπληξη ή αν θέλετε έτσι μια ξαφνική αλλαγή των δεδομένων και των προϋποθέσεων για όλες τις ομάδες τρέχοντας αγωνιστικής περιόδου σε οποιαδήποτε κατηγορία. Αυτό συμπεριλαμβάνει εννοώ ξεκάθαρα και τον Άρη. Ναι, προφανώς όπως έχει ξεκινήσει νωρίτερα αυτή τη διαδικασία, άρα δεν θα βρεθεί από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε προεκπλήξεως ξαφνικά να του πούνε ότι. Όσον αφορά για το νέο το νομοσχέδιο, επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για το νέο και όταν θα ψηφιστεί. Ναι, ναι, κατανοητό. Και να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Σαββόδη, ότι αυτό δεν είναι ούτε, δεν γίνεται ούτε χαριστικά, ούτε ρουσφατολογικά, ούτε από φόβο, ούτε οτιδήποτε άλλο για τον Άρη, έτσι. Ναι, ναι. Αυτά τα κόλπα, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι δημιουργούμε ένα πρόβλημα για να έρθουμε μετά να πούμε, ξέρετε, έχετε πρόβλημα, αλλά εγώ θα σας το λύσω, αυτό ανήκει σε άλλες εποχές, σε άλλες περιόδους και σε άλλους ανθρώπους. Αυτά δεν ισχύουν σε εμάς. Μάλιστα. Έτσι, να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Δεν κάνουμε καμία χάρη στον Άρη και σε καμία ομάδα. Φροντίζουμε να τηρήσουμε αυτό που είναι το σωστό, το λογικό και αυτό που κατανοεί και ο απλός άνθρωπος. Αυτό βέβαια, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό τους ανθρώπους του Άρη. Δηλαδή δεν σκεπαζόμαστε, αλλάζουμε πλευρό και αρχίζουμε να δημιουργόμαστε. Ενώ μιλάω στον πρώτο πληθυντικό γιατί είναι διαρκή η επαφή με τους ανθρώπους του Άρη, με τον κύριο Ψηφίδη, με τον κύριο Χρόλο, θεσμοί πλέον ο κύριος Ψηφίδης ως πρόεδρος του Άρη εκπροσωπεί νόημα και τον ποδοσφαιρικό Άρη αυτή τη στιγμή. Η επαφή μας είναι τόσο συχνή που αρχίζω να μιλάω στο πρώτο πολιτικό. Ναι, καλά, και το Χρήστο Γρόλιο νομίζω θα το γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια. Το γνωρίζω και προσωπικά, ναι, φυσικά. Να. Και πολύ άλλο κόσμο από τον Άρη. Ναι. Εσείς έχετε και μια, λογικά θα έχετε μάλλον και μια περισσότερη ευαισθησία, κύριε Αδαμίδη, γιατί είστε εδώ, Θεσσαλονίκιος είστε, εδώ δραστηριοποιείστε, δεν είστε άγνωστος δηλαδή στην πόλη, ναι, γνωρίζετε. Να σας πω προηγουμένως ότι δεν γίνεται ούτε χαριστικά, ούτε ρουσφετολογικά. Ναι. Δηλαδή δεν κάνουμε κανένα δώρο στον Άρη, δεν πρέπει να αισθάνεται κανείς, που το Άρης πρέπει να αισθάνεται υποχρεωμένος για αυτό που γίνεται, έτσι. Ναι. Γίνεται αυτό που γίνεται, που πρέπει να γίνει, που καταλαβαίνει, όπως σας είπα, ο κοινός νους μέσω ανθρώπου και ό,τι θα γινόταν για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν χαρίζουμε και δεν κάνουμε χάρη στον Άρη. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό, έτσι. Ναι, ναι. Είναι τόσο απλό. Σωστά. Ρωτάει εδώ ένας φίλος αν ο νέος νόμος που θα, όταν θα ψηφιστεί με το καλό, θα εφαρμοστεί στις αδειοδοτήσεις που θα δοθούν το καλοκαίρι. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν θα... Σας είπα ότι το καθεστώς, όποιο και αν είναι αυτό, σε κάθε περίπτωση δεν θα δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες από για τις ομάδες, για τα πρωταθλήματα που διεκδίκησαν φέτος. Μάλιστα, σωστά. Θα ισχύσει από εδώ και πέρα, για να το καταλάβει ο κόσμος. Θέλω να ξέρετε να είστε έτοιμοι για πολλές αλλαγές, σε πολλά επίπεδα.
και στον αριστεχνικό και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δει ήδη από χθες το φως της δημοσιότητας, κύριε Αδαμίδη, όσον αφορά το νέο αθλητικό νόμο, που αναφέρουν ότι υπάρχει μια πληροφορία, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας την επιβεβαιώσετε ή όχι εσείς, για συμμετοχή μέχρι και της ερασιτεχνικής ομάδας στη Football League, ώστε παράλληλα να, για ομάδες που δεν έχουν κληρώσει την εκαθάριση. Ναι, για εξηγήστε μας λίγο. Είναι αληθής αυτό. Είναι αληθής. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Όντως υπάρχει μια σκέψη, υπάρχει και μια πρόβλεψη, όχι απλά σκέψη, ναι, να προβλέπεται στις δεύτερη εθνική κατηγορία να χρησιμοποιούνται και ομάδες ερασιτεχνικές, όχι μόνο ΠΑΕ, ναι, με χρήση ποδοσφαιρικών μέχρι μια ηλικία. Ναι. Η πρώτη σκέψη είναι μέχρι 19 ετών. Και αυτό γιατί γίνεται? Για να μπορέσουν και μόνο Έλληνες, έτσι. Ναι. Για να μπορέσουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίζουν σε ομάδες και ειδικά η μικρότερη ηλικία να έχουν αγώνες, να συμμετέχουν σε ένα αγωνιστικό πρωτάθλημα και να μην αποτελούν τις χρυσές εφεδρίες που χρησιμοποιούνται στις ομάδες για λίγα λεπτά και για λίγες συμμετοχές. Mm-hmm. Τώρα, αυτό κατά πόσο νομίζω ότι δεν είναι δική μας σκέψη, δεν μας έρχονται τίποτα από αυτά που έχουν συντριλάβει, δεν μας έρχεται ως τέτοια επισκόπηση, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Mm-hmm. Είναι προτάσεις που γίνονται από τους ανθρώπους που ασχολούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση με το ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Και κρίνουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων ποδοσφαιριστών και ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι αυτός. Mm-hmm. Ελλήνων ποδοσφαιριστών εννοώ. Ναι, ναι. Κατανοητό. Πάντως, από αυτό που πληροφορηθήκαμε και εμείς στο ρεπορτάζ που κάναμε από χθες. Είναι σημαντικό όμως, αν θέλετε να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό μια κουβέντα μόνο, ότι αυτές οι ομάδες θα είναι ερασιτεχνικές, δεν θα είναι ΠΑΕ. Ναι, ερασιτεχνικές. Σωστά. Και είπατε ότι θα έχει περιλαμβάνουν μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μόνο Έλληνες. Η πρώτη σκέψη είναι μέχρι 19 ετών. Μέχρι 19 ετών. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει, τον Άρη δεν νομίζω να τον. Εντάξει, εσείς το πάτε αλλού. Σας εξηγώ όμως και την όλη κατάσταση. Ακριβώς. Κατάλαβα. Ναι. Σε περίπτωση δηλαδή που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Να φτάσει σε δεύτερη σκέψη ο Άρης. Ναι. Γίνεστε κατανοητές. Πάντως το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα είναι πολύ αυστηρό από ό,τι πληροφορηθήκαμε, κύριε Αδαμίδη, για τις ομάδες που υποβάλλουν. Αυτό το παιχνίδι, αυτό το, αν θέλετε, το κόλπο, αυτή η μέθοδος, το ότι διαλύουμε μια ΠΑΕ για να φύγουν τα χρέη από πάνω μας και μετά από λίγο ξαναφτιάχνουμε άλλη ΠΑΕ, τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα. Μάλιστα. Δηλαδή τι περίπου θα ισχύει από εδώ και πέρα? Σε ένα γενικό περίγραμμα μπορείτε να μας δώσετε για να γνωρίζει και ο κόσμος. Φυσικά, δεν θα σχολείω κάτι, κύριε Σαββόπουλε. Δεν τα κρατάμε κλειδωμένα στο ζητάρι μας, έτσι για να τα έχουμε και να τα λιμανίζουμε. Το μεταμάθει ο κόσμος. Γιατί μπορεί να γίνει, να υποθούν και άλλες απόψεις. Το ρωτάω πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν μπορείτε να το πείτε, αν έχετε την ευχέρεια να το πείτε. Αυτό λέω. Να σου πω λίγο κάτι, δεν το έχουμε και μυστικά κρυμμένο. Μιλάμε για συζητήσεις που γίνονται, δηλαδή δεν κρατικά μυστικά του κράτου, ότι δηλαδή θα χάσουμε καμιά νησί, έτσι. Θα πούνε οι εχθροί. Συζήτηση κάνουμε και οφείλουμε να αφουκαστούμε την αθλητική κοινωνία για να δώσουμε λύση κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν που θα προβλέπει θα είναι ότι αν μέσα σε μια ομάδα διαλυθεί και πέσει σε ερασιτεχνική κατηγορία, εάν θα έχει το δικαίωμα να ξανακάνει αμέσως ΠΑΕ και πριν τη λύση της εκαθάρισης, αλλά θα πάρει όλα τα χρέη της ανώνυμης εταιρείας που έπεσε. Μάλιστα. Είναι αυτονόητο. Εάν περάσει η πενταετία, μετά την πάροδο μιας πενταετίας από τότε που έπεσε και διαλύθηκε η ΠΑΕ, μετά την πάροδο, επαναλαμβάνω, της πενταετίας, θα μπορεί να ξαναγίνει καινούργια ΠΑΕ, χωρίς όμως να παίρνει τα παλιά χρέη. Ή τόσο απλό και ξεκάθαρο. Μάλιστα. Ναι, απόλυτα κατανοητό. Ναι. Νομίζω ότι επειδή μιλάμε για 5 χρόνια, θα καθίσταται αποτρεπτικό στον οποιοδήποτε να κάνει τέτοιες σκέψεις. Και οφείλει να είναι από εδώ και πέρα οποιοδήποτε προσεκτικός στο τι έξοδα κάνει και στο τι φορτώνει την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Νομίζω πως ναι. Ναι. Ρωτάει εδώ ένας φίλος από αυτό που μας λέγατε προηγουμένως για τις ερασιτεχνικές. Θα έχει δηλαδή δικαίωμα, ρωτάει, να είναι αυτές οι ερασιτεχνικές ομάδες οι δεύτερες ομάδες στον ΠΑΕ και να μπορεί δηλαδή ένας σύλλογος να έχει ΠΑΕ στη Super League και ερασιτεχνική στη Β' κατηγορία? Ακριβώς. Ναι. Αυτό που λειτουργεί νομίζω και στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, και σε άλλα πρωταθλήματα προηγμένα στην Ευρώπη. Ακριβώς. Αλλά δεν έχουν δικαίωμα ανόδου αυτές οι ομάδες. Ακριβώς. Αυτό μου ακούγεται πάρα πολύ καλό, κύριε Αδαμίδη. Νομίζω ότι πρέπει να σας δώσουμε συγχαρητήρια για αυτό το. Όχι, δεν πρέπει όμως να το προσέξουμε. Γιατί καταλαβαίνετε, το λέτε και ακούγεται καλά και εμείς το ακούμε καλά. Αλλά όταν το συζητάμε
γιατί σας λέω το συζητάμε καιρό, ναι, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν και άλλοι είδους αγκυλώσεις. Ναι. Γιατί δηλαδή αυτές οι ομάδες δεν θα έχουν δικαίωμα να ανέβουν. Ναι. Θα επηρεάζουν όμως τη βαθμολογία. Ναι. Έχετε αυτών δίκιο. Που θα ανέβουν. Έχετε δίκιο. Γιατί ναι, δεν είναι τόσο απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι. Τα βλέπουμε από κάθε μεριά και προσπαθούμε να έχουμε το νου μας όσο μπορούμε. Έτσι. Πάντως είναι ένα τεράστιο κίνητρο για τις ομάδες τις ίδιες να φτιάξουν πολύ καλές δεύτερες ομάδες. Το σκαλό. Ναι. Για Έλληνες, νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Να είναι στο κατόφλι της πρώτης ομάδας να παίζουν σε ένα ασφαλώς πιο ανταγωνιστικό. Να είναι... Γιατί μιλάμε για τη Football League, μιλάμε για την αμέσως κατώτερη κατηγορία από τη Super League. Είναι τεράστιο κίνητρο για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να δουν και το όνομά τους κάποια στιγμή στη μεγάλη ομάδα. Με την προβολή που έχει φυσικά και η Football League σε σχέση με τη Γάμα Εθνική. Ένας άλλος φίλος εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Βλέπω και αρκετά μηνύματα, κύριε Αδαμίδη. Μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο, έτσι, που να φανταστείτε, ναι, τι γίνεται σε όλα τα άλλα τα αθλήματα. Καλά, σου έχετε δίκιο. Ναι. Αυτά τα που, ένα μόνο πράγμα θα σας πω, χωρίς να θέλω να σας παραγγείλω ή τον φίλο, ναι, που θέλω να κάνει μια ερώτηση, ναι, ότι έχει ψηφιστεί ήδη με τον καινούργιο νόμο για την αρμόδιση στο Εθνικό Μητρό των Σωματείων, που σημαίνει ότι κάθε αθλητικό σωματείο σε κάθε άθλημα θα πρέπει να δηλώνει πλέον σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ναι, το διοικητικό, όχι μόνο το διοικητικό του συμβούλιο, το ποιοι είναι οι προπονητές του, αν έχουν άδεια, ποιοι είναι οι αθλητές του, που συμμετείχαν, ποιες διακρίσεις είχαν, γιατί γίνεται αυτό, γιατί έχουμε καταγεγραμμένα πάνω από 20.000 σωματεία, πανελλαδικά αθλητικά σωματεία, σε όλα τα αθλήματα, ενώ ενεργά ζήτημα είναι τα μισά. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το παραμύθι με τα μαϊμού σωματεία, τα σωματεία σφραγίδες που τα χρησιμοποιούσαν πολύ μόνο για ψήφους, για τις ομοσπονδίες και τα λοιπά, τελειώνει και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, βέβαια, δεν βέβαια. Το ναι, ναι, εννοείται και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Με τον αθλητισμό καταλαβαίνει τελειώ τώρα. Ναι, ναι, καταλαβαίνει και είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον τελικά κάποια στιγμή να το δούμε έτσι ολόκληρο τον αθλητικό νόμο τι περιλαμβάνει, γιατί όπως λέτε δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και αυτό που ενδιαφέρει εμάς εδώ στον Άρη. Εντάξει, είναι και πολλά άλλα. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι η βιτρίνα. Εντάξει, είναι και ο βασιλιάς του σπορ, έχει κουβαλάει από πίσω πάρα πολύ κόσμο. Ρωτάει εδώ ένας φίλος να σας ρωτήσω αν τη σχέση του νέου αθλητικού νόμου με τον κανονισμό της ΕΠΟ που προβλέπει μεταφορά του 50% των χρεών στη Νέα ΠΑΕ. Αναφέρεται προφανώς στην τροποποίηση του ΚΑΠ την περσινή του Ιουνίου, το παράρτημα 4, αν δεν απατώμε. Αυτό πρέπει να ρωτάει και το ρωτάει και ένας ακόμη παρόμοιο ερώτημα θέτει. Ναι. Για φέτος είναι βασική αρχή ότι όλοι οι κανονισμοί θα πρέπει να συνάδουν και να εναρμονιστούν με τον νόμο, ναι, όλων των αθλημάτων και όλων των ομοσπονδιών. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, σας είπα ότι για φέτος θα προσέξουμε πάρα πολύ να δημιουργήσουμε ευχάριστες ή δυσάρεστες εκπλήξεις σε ομάδες, σε όλες τις ομάδες, οι οποίες έχουν κάνει ένα προγραμματισμό. Μάλιστα. Είναι απόλυτα κατανοητό. Νομίζω ότι... Όχι, νομίζω ότι μα σημαίνει τροφή μας δώσατε. Τώρα δεν χρειάζεται να το διευκρινίσουμε. Να το διευκρινίσουμε πιο πολύ. Τώρα, υπάρχει όπως είπατε βέβαια και το θέμα με την. Το ξεκαθαρίσατε και καλά κάνατε και με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Εντάξει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Νομίζω ότι εκεί υπάρχουν οι διαδικασίες. Θα μου επιτρέψουν να μην το περισσότερα. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν μου πέφτει λόγο σήμερα. Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως η Επιτροπή Επαγγελματικότητας έχει καλέσει και τον Άρη την επόμενη εβδομάδα στην επόμενη συνεδρίασή της να παραστεί για να. Όχι για να απολογηθεί όπως μας είπε και χθες ο κ. Σαρκούδης, απλά για να. Αυτό που οφείλω να σας περάσω και να σας ενημερώσω και σε απόκριση και εσάς και στον κόσμο που ακούει εκεί, είναι ότι ο Άρης σε κάθε επίπεδο ίσως είναι μια ευχάριστη συγκυρία, ναι, το ότι εκπρόσωπος του ποδοσφαιρικού Άρη τυχάνει να είναι και πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, γιατί αναδεικνύει σε κάθε επαφή του, σας διαβεβαιώ γι' αυτό, ο κ. Σιφίδης, τον αθλητικό όγκο του Άρη. Τον όγκο του Άρη σε φιλάθλους και οπαδούς κτλ. Αυτό δεν χρειάζεται να το αναδείξει κανένας. Ναι. Αλλά τον όγκο του Άρη σε επίπεδο αθλητικής δραστηριότητας, με τα δεκάδες θύματα και τους εκατοντάδες αθλητές, νομίζω ότι είναι πολύ καλό να αναδεικνύεται, γιατί είναι μια ζωντανή οικογένεια. Και εκτός από αυτό είναι ίσως και επίσης ευχάριστη συγκυρία που όλα αυτά επί της ευθέως δεν παίζουν ρόλο, αλλά μέσως παίζουν ρόλο, ότι υπάρχει και ένας μπασκετικός Άρης, ο οποίος είναι μέχρι στιγμής απολύτως υγιής. Ναι. Με χαμηλούς τόνους, που να ξέρετε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εικόνα όλο του Άρη στην Αθήνα.
Ναι, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο όντως, το ότι ο μπασκετικός Άρης, γιατί ξέρετε, έχει και ένα έχει brand name λίγο τόνι, διαφορετικό στο μπάσκετ του Άρης. Σας τονίζω, και η χαμηλή τόνη είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ο κύριος Λάσκαρης, την αλήθεια, τη φωνούλα του σπανίως την ακούμε. Όχι μόνο ο κύριος Λάσκαρης, όλοι οι άνθρωποι που κοινωνικοί. Ναι. Δεν είναι μόνο ο κύριος Λάσκαρης, δεν είναι, είναι βασικά ο κοντεργάτης. Θα μου επιτρέψετε να σας θέσω ακόμη ένα προφίλ το οποίο είναι αξιοσέβαστο. Ακριβώς. Όλο του Άρη. Θα μου επιτρέψετε. Πάρα πολύ. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε να σας θέσω ακόμη ένα. Λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι Αριανός. Ναι, το ξέρει ο κόσμος ότι δεν είστε Αριανός. Ναι, δεν χρειάζεται να. Όλοι υποστηρίζουμε κάποια ομάδα, κύριε Αδαμίδη. Άλλο είναι. Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Το είναι άλλο πράγμα. Το ξεκαθαρίζω ότι είτε είμαστε πολιτική καριέρα, ούτε ήμασταν πουθενά υποψήφοι, ούτε κάνουμε καμιά χάρη στον Άρη. Αυτό θέλω να το τονίσουμε. Καμία χάρη δεν γίνεται. Ένας φίλος εδώ ρωτάει και μου επιτρέπετε να σας θέσω κάποια ερωτήματα γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από αυτά που συζητάμε. Ρωτάει δηλαδή για τις ομάδες που τελούν υποεκαθάριση θα εφαρμόζεται ο παλιός νόμος, δηλαδή θα είναι έρμα οι ομάδες στην ερμηνεία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όχι, δεν είναι έρμα. Όταν τέθηκαν σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει ένα νομοθετικό καθεστώς. Ναι. Αυτό το νομοθετικό καθεστώς θα τηρηθεί. Έρμα δεν είναι καθόλου. Ναι. Γιατί ξέραν που μπαίνανε. Σε θέατρα που μπαίνανε. Ναι. Και πώς μπαίνανε και ποιες είναι οι συνθήκες. Και ποιοι και αν θα μπορούσαν να προχωρήσει τη διαδικασία και ποια προβλήματα νομικά θα μπορούσαν να τεθούν. Νομίζω ότι τα γνωστά αυτά. Δεν είναι κάτι ξαφνικά. Ναι. Όχι, απλά επειδή υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία που έχει εδώ βάσει της οποίας λειτουργεί και παίρνει τις αποφάσεις της η Επιτροπή. Καλά το πάτε. Ναι. Αλλά είναι, σας είπα, το πρώτο θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που δεν μου επιτρέψετε. Εντάξει, να μην είναι πλάκο. Okay, okay. Εντάξει, το σέβομαι αυτό που λέτε. Πάντως. Νομίζω ότι δίνω όσο πιο ξεκάθαρες λύσεις μπορώ σε όλα τα άλλα τα θέματα. Ναι, ναι. Εντάξει, το κομμάτι αυτό που αφορά Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ΕΠΟ και οτιδήποτε άλλο δεν είναι κάτι το οποίο είναι δική σας αρμοδιότητα. Πάντως είστε ξεκάθαρος και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και το επιμήθειο της σημερινής μας κουβέντας, ότι δεν θα βρεθούν προεκπλήξεως ομάδες οι οποίες έχουν κάνει, όπως λέτε, τον προγραμματισμό τους, έχουν ξεκινήσει και έχουν κινήσει κάποιες διαδικασίες. Ήταν η ρητή παρέμβαση του Υπουργού χθες, του κυρίου Κοντονή και του κυρίου Συναδέλφου του Γενικού Γραμματέα. Μάλιστα. Το γεγονός να σας θέσω και αυτό το ερώτημα, το ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος στο ποδοσφαιρικό τμήμα, κύριε Αδαμίδη, ο οποίος καλός ή κακός, καλός λέω εγώ. Ναι. Έχει βάλει, όπως είναι στο μπάσκετ, όπως μας είπατε, πολύ σημαντικό που υπάρχει μια υγεία με τον κύριο Λάσκαρη. Υπάρχει και στο ποδοσφαιρικό. Υγεία να την πονήσουμε. Έτσι. Ναι. Και χαμηλή τόνη. Και χαμηλή τόνη, ναι. Και υπάρχει ένας άνθρωπος στο ποδοσφαιρικό τμήμα που, όπως μας είπε ο κύριος Ψηφίδης προχθές στο γήπεδο, έχει ήδη βάλει 750.000 ευρώ λογιστικοποιημένα για φέτος για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και επιδιώκει, επιθυμεί, όπως λέει ο ίδιος, να βάλει και άλλα χρήματα και να αγοράσει την ΠΑΕ. Δεν παίζει και αυτό ρόλο ή δεν θα παίξει και αυτό ρόλο. Φυσικά παίζει. Ναι. Εννοείται, μα τι σας λέω τόση ώρα. Αυτό σας λέω ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Καρυπίδης που έβαλε κάποια χρήματα στον Άρη, είναι και όλοι οι άλλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται στη Football League, τις οποίες τα έσοδα είναι μηναμινά. Έχουν κάνει ένα προγραμματισμό, έχουν κάνει ένα ξενοδοχείο, έχουν επενδύσει, έχουν δαπανίσει. Ό,τι αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα διαφωτιστικά μας είπατε για αυτό το νέο αθλητικό νόμο. Εγώ για την φιλοξενία. Και ελπίζουμε να είστε στη διάθεσή μας, αν χρειαστεί, για κάποιες διευκρινήσεις, να σας ξαναφιλοξενήσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.